Μια πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση με τίτλο Αναρχική για τη διάδοση των ανατρεπτικών δομών αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση στο τζιπ της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ξάνθη, με προκήρυξή της που απεστάλει στο xanthipress.gr και στο IndyMedia. Στην προκήρυξη γίνονται κυρίως τοπικές αναφορές και κριτική για τη στάση της χώρας και του κεφαλαίου στη Βαλκανική Χερσόνησο από τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και στο ρόλο του Υπουργείου Εξωτερικών και της τοπικής υπηρεσίας κατά τις περασμένες δεκαετίες στη διαχείριση του μειωνοτικού στοιχείου. Συνελήφθη στην ανατολική είσοδο της Αλεξανδρούπολης 23χρονος αλλοδαπός υπήκοος Ρωμανίας, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 11 μη νόμιμους μετανάστες. 8 από τους διακινούμενους ήταν υπήκοοι Αφγανιστάν και 3 υπήκοοι Ιράκ, Ιράν και Συρίας. Ειδικότερα στη διασταύρωση Δαδιάς της Εθνικής Οδού Αλεξανδρούπολης Ορεστιάδας, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου πραγματοποίησαν σήμα στάση στο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με βουλγάρικες πινακίδες που οδηγούσε ο 23χρονος, αλλά αυτός όμως δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα. Στη συνέχεια, οι παραπάνω αστυνομικοί με τη συνδρομή και άλλων δυνάμεων της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης ακολούθησαν το όχημα του διακινητή, ο οποίος στην ανατολική είσοδο της Αλεξανδρούπολης το ακινητοποίησε και τράπηκε σε φυγή προκειμένου να διαφύγει τη σύλληψη, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Κατά τη σύλληψη του, προέβαλε αντίσταση στους αστυνομικούς. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του γιοταχή, διαπιστώθηκε ότι ο αλλοδαπός διακινητής προωθούσε στην ενδοχώρα 11 μη νόμιμους μετανάστες.